Από τον κύριο Ανθόπουλο δεν ζήτησα κανένα δάνειο. Ο κύριος Ανθόπουλος συνδέονταν με την οικογένεια του συζύγου μου, διότι ο πατέρας του όταν είχε γυρίσει από τη Γιάρο δεν είχε δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμά του και ο κουνιάδος μου Νικόλος Κατακαλίδης τον διευκόλυνε όντας δικηγόρος ο ίδιος και χρησιμοποιώντας ο κύριος Ανθόπουλος ο Ευστάθιος, ο πατέρας του Υπουργού, το γραφείο του κουνιάδου μου, κατόρθωσε να επιζήσει και να επιζήσει και η οικογένειά του μαζί με αυτόν. Με αυτή τη γνωριμία του Νικολάου Κατακαλίδη, ζητήσαμε από τον κύριο Ανθόπουλο να παρέμβει στην Αγροτική Τράπεζα, η οποία είχε κλείσει τους λογαριασμούς μας, χρεώνοντάς μας μία ψεύτικη συναλλαγματική ζημία, 3 δισεκατομμύρια δραχμών. Αυτό πότε έγινε, κυρία Πετρίδη, συγγνώμη, αυτό πότε έγινε, ποιο έτος? Αυτό έγινε το 2001. Μάλιστα. Να παρέμβει στην Αγροτική Τράπεζα για να βρεθεί κάποια συμβαστική έστω λύση. Μας είπε ότι παρενέβει, δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να έχει κάποια εύλογη συμβαστική λύση και στη συνέχεια μας είπε ότι μπορεί να μας συστήσει κάποιους κυρίους που θα μας δάνειζαν με κάτι παραπάνω, όπως μας είχε πει. Αυτό το κάτι παραπάνω ήταν από 46% έως 220% σε μάκρος χρόνο από το 2002 μέχρι το 2005. 220% κυρία Πετρίδη, ναι. Για να σας βοηθήσει για τη ρευστότητα την οποία χρειαζόσασταν. Ναι, όχι, το 220% ήταν οι τοκογλυφικοί τόκοι, τα ποσοστά που έπαιρναν η εταιρεία των τοκογλύφων, όχι ο κύριος Ανθόπουλος. Ο κύριος Ανθόπουλος, από ό,τι κατάλαβα, ήταν ο ενδιάμεσος. Ο κύριος Ανθόπουλος μας τους συνέστησε, παρέστησε όλες τις συνεργασίες που είχαμε μαζί τους, συγκεκριμένα σε κάποιες τελείως εικονικές συμβάσεις δήθεν ότι αγόραζαν καπνά από την εταιρεία τη δική μου και τα πουλούσαν σε μια εταιρεία χειράνθρωπο που μας υποχρέωσαν να ιδρύσουμε στο όνομα της ανίδης κόρης μου, η οποία μέχρι προλίγου δεν γνώριζε τίποτα από όλες αυτές τις δοσοληψίες που είχαμε με την εταιρεία των τοκογλύφων. Σας εξανάγκασαν για να σας δώσουν τα χρήματα, έτσι? Ναι, έπρεπε να κρυφτεί κάπως ο τοκογλυφικός τόκος και κρυβόταν μεταξύ τιμής αγοράς δήθεν από την εταιρεία τη δική μου καπνών και τιμής πώλησης στην εταιρεία την Αχυράνθρωπο που λεγόταν Καπνεμπορικές Επιχειρήσεις. Η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών ήταν ο τόκος τους, τον οποίο φυσικά ονόμαζαν οι ίδιοι κέρδος. Να ρωτήσω λίγο κάτι, κυρία Πετρίδη, εσείς έχετε και διαφορές δικαστικές, παλαιότερες με τον κύριο Ανθόπουλο, δεν είναι, οι οποίες ακόμη... Όχι. Οι διαφορές προέκυψαν από αυτή την συνεργασία που είχαμε με την τοκογλυφική εταιρεία. Έχουν τελεσιδικήσει ή όχι? Έχουν τελεσιδικήσει? Όχι. Είναι σε κρεμοδικία και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ότι θα πράξει αυτό που αρμόζει. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για κάτι που εκκρεμωδική. Σωστά, έχετε δίκιο. Εσείς έχετε εξοφλήσει τελείως το χρέος το οποίο είχατε. Ναι, τα πάντα τα νόμιμα. Τα νόμιμα. Ακριβώς. Ναι. Ωραία, κυρία Πετρίδη. Ο κύριος Ανθόπουλος απλά ζητούσε ένα 10% λόγω της γνωριμίας. Όχι. Το οποίο ξέλεγε ότι απέδιδε στους τοκογλύφους. Το 10% αυτό. Και μάλιστα, ναι, βεβαίως. Και μάλιστα μας έλεγε ότι αυτό είναι η γλύκα. Δηλαδή η γλύκα, το ότι δεν μπαίνει αυτό το ποσό στα επίσημα βιβλία της εφορίας. Η γλύκα για τους τοκογλύφους. Τώρα στη συνέχεια φυσικά θέλησε να τους καλύψει και ισχυρίζεται ότι του έδινα εγώ ένα δάνειο για να κτίσει το σπίτι του στη Βούλα Αττικής, που αν είναι δυνατόν να του έδινα εγώ δάνειο τη στιγμή που δεν μπορούσα να πληρώσω τους αγρότες, οι οποίοι είναι συντελεστές της ανόδου μας, λόγους για τον οποίο αποτάνθηκα στον εξωτραπεζικό δανεισμό. Γιατί όπως σας είπα, με το κλείσιμο της αγροτικής είχαμε μπει στον τηρεσία και δεν μπορούσαμε να δανειοδοτηθούμε από το επίσημο τραπεζικό σύστημα. Και αναγκαστικά προσφύγατε σε κάτι εξωτραπεζικό. Ωραία. Δεν νομίζω προσωπικά ότι αυτά τα χρήματα τα κρατούσε ο κύριος Ανθόπουλος, τουλάχιστον όλα. Τα απέδιδε στην τοκογλυφική εταιρεία, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονταν.
γιατί ήταν 1.760.000 ευρώ. Εσείς τι πόσο ακριβώς, χωρίς τους τοκογλυφικούς αυτούς εδώ τους τόκους, τι ακριβώς πόσο ήταν αυτό που χρειαστήκατε? Αυτό δεν αφορά την υπόθεση του κ. Ανθόπουλου. Αχα.